Σε αυτή την φωτογραφία, ο Jean-Claude Oswald φοράει το βραχιολάκι του στο κατοίκον περιορισμό που του είχε επιβληθεί. Αυτό όμως συνέβαινε μέχρι και χθες. Πλέον το στέλεχος της Ελβετικής Τράπεζας που κατηγορείται για την υπόθεση των μαύρων ταμείων της Siemens και των υποβρυχίων είναι καταζητούμενος. Ο κατηγορούμενος για κακουργηματικές πράξεις έσπασε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που φορούσε από τον Νοέμβριο του 2016. Στις 2 παρά 4, χθες το μεσημέρι, ο Jean-Claude Oswald έσπασε τον ημάντα από τη συσκευή για εντοπισμού του, στο σπίτι του ζωγράφου. Μία ώρα πριν, συνοδεία της Ελλάς είχε φτάσει στο χώρο μετά από την παρουσία του σε δικαστήριο. Ο Jean-Claude Oswald αναζητείται για χρόνια από τις αρχές. Συνελήφθη τελικά αρχές Απριλίου του 2015 στο Αμπού Ντάμπι, έπειτα από ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει ο τότε εισαγγελέας Γιάννης Αγγελής. Λίγους μήνες αργότερα, το Συμβούλιο Εφετών, με βούλευμά του, έκανε δεκτή την αντικατάσταση της προφυλάκησης με το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, γνωστής και ως ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Δεν είναι πολύ νωρίς. Εγώ σας είπα ήδη, το έχω δηλώσει ότι έχω εκπλαγεί. Δεν ξέρω ποιοι λόγοι τον οδήγησαν. Ίσως να είναι λόγοι που έχουν να κάνουν με την οικογενειακή του ζωή, γιατί λόγω του γεγονότος ότι εδώ και 3 χρόνια και παραπάνω είναι μακριά από την οικογένειά του. Ο Jean-Claude Oswald και ο συνεργάτης του, Φάνης Λιγινός, στην Dresden Bar, φέρονται να συνέδραμαν στη διακίνηση των χρυσών μυζών, μεταφέροντας παράνομα χρήματα μέσω λογαριασμών αλλά και της μετρητής με τέτοιες μεθόδους ώστε να μην γίνει αντιληπτή η πραγματική προέλευσή τους. Έσπασε το βραχιολάκι, στην ουσία είναι ένα βραχιόλι πραγματικά, το άνοιξε, το διέριξε και έφυγε. Κοιτάξτε, η ιδιωτική εταιρεία έχει άμεσα σήμα της διάρρηξης. Από εκεί και μετά, το πώς η αστυνομία θα επέμβει γρήγορα, την κατάσταση της ελληνικής αστυνομίας τη γνωρίζουμε όλοι. Έτσι, χωρίς περιπολικά, χωρίς προσωπικό. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, τα πρώτα περιπολικά έφτασαν στο σπίτι του Jean-Claude Oswald 10 με 12 λεπτά από τη στιγμή που ενημερώθηκαν για το σπάσιμο του ηλεκτρονικού βραχιολιού. Στο εξωτερικό, ο χρόνος αντίδρασης των αρχών σε παρόμοια περιστατικά είναι στα 4 λεπτά. Κυρίες και κύριοι, οι έρευνες για την απόδραση του Oswald είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα πρέπει όμως να απαντηθεί και το ερώτημα, Παναγιώτη Σπυρόπουλε, αν λειτουργήσαν όλα σωστά με το ηλεκτρονικό βραχιολάκι αλλά και με την αντίδραση της αστυνομίας. Ποιες είναι οι πληροφορίες σου? Την ανοιχτή πόρτα του διαμερίσματος του κυρίου Oswald αντίκρισαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας όταν ειδοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την διάρρηξη του συστήματος για εντοπισμού, το γνωστό βραχιολάκι. Έφτασαν εκεί τουλάχιστον 10 με 15 λεπτά μετά την ειδοποίησή τους. Στο εσωτερικό του διαμερίσματος, το μοναδικό αντικείμενο το οποίο βρήκαν ήταν το σπασμένο βραχιολάκι, το οποίο είχε κοπεί με ψαλίδι, σύμφωνα με πληροφορίες. Αναζήτησαν στο εσωτερικό διαμερίσματος κάποιο κινητό τηλέφωνο που ενδεχομένως είχε αφήσει πίσω του ο καταζητούμενος, πλέον κατηγορούμενος για τα μαύρα ταμεία της Siemens και την υπόθεση των υποβρυχίων. Από ό,τι φαίνεται, το είχε στην κατοχή του. Μπορούμε να πούμε ότι χρονικά 12:50 επέστρεψε στο σπίτι του συνοδεία αστυνομικών της ελληνικής αστυνομίας μετά από την εξέλιξη της δίκης στην οποία είναι κατηγορούμενος. Στις 12:56 ήταν το σήμα της εταιρείας γεωτοπισμού προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από εκεί πέρα ειδοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία. Έφτασε εκεί μεταξύ 12 και 15 λεπτών αργότερα, βρίσκοντας, όπως είπα, ανοιχτή την πόρτα του διαμερίσματος. Όπως φαίνεται, ο καταζητούμενος είχε σχεδιάσει ενδεχομένως την φυγή του. Οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας δεν μπορούν να αποκρίσουν ακόμα και το ενδεχόμενο να έχει εκδώσει κάποιο πλαστό διαβατήριο και κατόρθωσε πάρα πολύ γρήγορα να διαφύγει σε μια χώρα του εξωτερικού που βρίσκεται στη ζώνη Σέγγεν. Κάτι το οποίο τουλάχιστον προς το παρόν αυτή τη στιγμή ερευνάται, είναι ένα από τα πολλά ενδεχόμενα, αν και υπάρχει εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό να βρίσκεται ακόμα στην χώρα μας και εξελίσσονται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Και μένει να δούμε λοιπόν τι θα δείξουν οι έρευνες αυτές. Κυρίες και κύριοι,